Ευχαριστίας για τον Βασίλη Χρυσαλά που είχε πολλά να πει μετά την ήδη να έχουμε και κατοχή είναι για την ανόρθωση αφού πάσα στον Πάρκερ για δύο αυτός καλό ξεκίνημα για την ανόρθωση ωραία σχεδιασμένο το ψηλά το pick and roll με τον Χανούν είναι ελεύθερος για τρεις από την κορυφή είναι πάρα πολύ καλό σουτέρ στην αντιμετώπιση εδώ ή της ανόρθωσης από το screen στο αγαπημένο του σουτιο πόντον ο Γρηγόρης Παντούρης πολλά χρόνια στο Παγκύπριο πρωτάθλημα μπάσκετ επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο και με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ανόρθωση 17-16. Θα βγει και η κούραση σίγουρα στους παίχτες της ΑΕΛ. Καλή άμυνα. 1-25 πάει μέχρι μέσα. Γκολ φάουλ από τον Πάρκς. Περνάει ωραία ο Ίβερετ και πάει ακάρφωμα και αυτό. 20-18 εντυπωσιακό σε γρήγορη δηλαδή επίθεση. Μάλλορι για τρεις. Όμορφο jump shoot από τον Μάλλορι. Που... πάει μέχρι μέσα στη γωνία. Έξτρα μπάσα Δανιήλ. Για τρεις ταμπλό μέσα. Καμία μέχρι στιγμής. Πολύ καλό αυτό το κομμάτι. Ο Γρηγορίου ήρθε. Το πρώτο μάλιστα ήταν ένα πολύ καλό σου. Την μπάλα μπήκε βγήκε. Η διαφορά στους δύο η ΑΕΛ. Ανόρθωση έχει τρία φαουλ να δώσει. Ανόρθωση έρχεται. Και καρφώνει την μπάλα. Πόσο... ο Μάλλο Ρινάτος, ο Μάρκου. Ο Μάρκου δημιουργεί χώρο και σκοράρει. Πολύ καλός ο Μάρκου σε αυτές τις δύο κατοχές. Ζητάνε... αυτός παίρνει τα βήματα και αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι. Time out. Time out για την ανόρθωση. 42-40. Έιβερετ έμεινε μόνος και σκόραρε, τιμώρησε το φλόπ. Και τώρα Πιτάκας ευκαιρία για την ΑΕΛ να τρέξει σε ένα πιο γρήγορο επιθετικό transition. Πιτάκας, Μάνιγκολ, ελεύθερος από κορυφή για τρεις. Ναι, 44-48 για να παίξει pick and roll με τον Πάρκερ, ο οποίος στο pop out θα σουτάρει για τρεις, θέλει να απαντήσει και το κάνει. Τέλος το πεδίο, πατάει και καρφώνει, 47-57. Στον εθνιασμό θα βρει τον Μάρκου στη γωνία, είναι καλός σουτέρ και είναι ελεύθερος σουτέρ, 50 όλα. Μάνιγκολτ, ναι, 55-58, 13-18 είναι το επιμέρους σκορ. Και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα στατιστικά της τρίτης περίοδου. Αν συστά σε πίγκραφ θα το πάρει από μακριά και θα το βάλει από μακριά. 61-63 είναι φοβερό το παιχνίδι. Ο Πάρκε, το πίγκραφ, catch and shoot, όχι catch and shoot, πατάει και σηκώνεται. Ο Παντούρη έχει ελεύθερο χώρο αυτός, ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα. 65-70. Ανόρθωση στο fast break, έρχεται ο Παντούρης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ όμορφα, time out για την ΑΕΛ, γιατί η ανόρθωση τρέχει το δικό της. Κόψιμο στο καλάθι του Μάνιγκολτ, δεν το χάνει όμως ο Έιβερετ. Παίζουν όμορφα οι δυο τους, Έιβερετ και Μάνιγκολτ έχουν χημεία και νομίζω η χημεία είναι αυτή τη στιγμή και η διάρκεια. Και να μειώσει Πάρκερ στην κορυφή για 3, 72-74. Και ο Πιτάκας! Δεν ήταν μόνος κάτω από το καλάθι. Παντούρης για τρεις. Αυτό θα το βάλει ο Γρηγόρης Παντούρης. Κρυφή. Ναι! Ο καλύτερος παίκτης της ανόρθωσης σήμερα μειώνει στον πόντο. 78-79. Εργασία με τον Πάρκερ. Πιθανό pop-out του Πάρκερ το ξέρει ο Πίγκραμ και δεν φεύγει από πάνω του. Μάρκου ψάχνει το δικό του. Σουτ και το βάζει. Μεγάλο σουτ από τον Μάρκου. 81-83. Ωραία πάσα του Μάλλορι. Ο Πάρσκολ φάουλ. Ο Μάλλορι